σημαίνει δύο βραβεία, 14η αγωνιστική για σένα. Εντάξει, μου άρεσε πολύ που κέρδισε τα δύο βραβεία. Και για τον κόλ και για το MVP της αγωνιστικής. Όπως προσπαθώ να βελτιώνομαι συνεχώς, να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Και αν μπορώ να βοηθάω στα μέγιστα όπως αυτό το μάτσο μας πέρασε, είναι ακόμη καλύτερο για μένα. Το γκολ που σημείωσε αυτό, το 1-0 που άνοιξε το χορό για τα 4 γκολ που σημείωσε η ομάδα σου, πιστεύεις ότι ήταν το καλύτερο στην καριέρα σου με το Παναθηναϊκό ή και γενικά, γιατί έχει σημειώσει και ένα φάουλ πάλι με το Παναθηναϊκό 4-0 στο Κύπελλο πέρυσι. Εντάξει, ήταν ένα όμορφο γκολ, όμορφη έμπνευση τη στιγμή και με την πρώτη που είχα βάλει ένα ωραίο γκολ. Δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το καλύτερο. Ελπίζω να πετύχω κι άλλα όμορφα γκολ στη συνέχεια. Πάντως το χάρηκα πάρα πολύ. Δημητρία, πιστεύεις ότι αυτή η εμφάνιση το 4-0 και η δική σου προσωπική εμφάνιση είναι απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο φαβορή για τίτλο και εσύ μπορείς να είσαι ο ηγέτης αυτής της ομάδας? Εντάξει, είναι πολύ καλό που κερδίσαμε δεύτερο συγχρόνο παιχνίδι, ντέρμπι μέσα στην Τούμπα. Το ότι πάμε για τον τίτλο το ξέρουμε όλοι αυτό, το έχουμε πλέον φέρνει ξεκάθαρο αυτό ότι είμαστε τρεις τρία φαβορή για τη διεκδίκηση. Όσον αφορά αυτό που είπες για τον ηγέτη, εγώ προσπαθώ, όπως είπα και την πρώτη φορά που φόρησα τον Περιβραχιόνιο, ότι το σημαντικό είναι να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο ότι μπορείς να γίνεις ο ηγέτης, όχι απλά να φοράς τον Περιβραχιόνιο οτιδήποτε. Αυτό προσπαθώ να κάνω εγώ, να βελτιώνομαι εγώ, είμαι έτοιμος να ανταπεξέλθω πάνω σε αυτό και είμαι έτοιμος, το νιώθω, δεν με φοβίζει κάτι. Και ελπίζω από εδώ και πέρα να έχω μόνο ανώδικη πορεία, γιατί ο στόχος μου είναι, ο προσωπικός στόχος είναι αυτός, να ανεβαίνω συνεχώς. Τελειώνει ο πρώτος γύρος και πάω και μόνο μία νίκη μακριά από την Τούμπα. Τώρα παίζει το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Πλατανιά. Για να έχουν αξία οι δύο νίκες που κάναμε με Ξάνθη Παναθηναϊκό, πρέπει να κερδίσουμε και αύριο. Είμαστε φουλ συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε με 1100% έτοιμοι και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε.